ευχαριστώ πολύ. Η περίοδος του υπερελισμού που διήρκησε μεταξύ της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 1870 και του τέλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε πολύ σήμαντη, καθώς ανέδειξε την Ευρώπη σε κυρίαρχο της υφηλίου και δημιούργησε τις προϋποθέσεις της εδαφικής της αναμόρφωσης στη βάση του έθνους κράτους. Την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε εδαφικά το ελληνικό κράτος με την προσάρτηση της Θεσσαλίας και της Σάρτας το 1881 και των νέων χωρών με τους δύο Βαλκανικούς και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στόχος της απόψινής συζήτησης είναι η παρουσίαση της δομής δυνάμεως του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και της αποφασιστικής συμβολής του στην απελευθέρωση του Αιγαίου και του βόρειου ελληνισμού από τους Τούρκους στην περίοδο αυτή. Στο ξεκίνημα της εποχής του υπερελισμού, το ελληνικό βασίλειο δεν διέθετε αξιόλογη ναυτική ισχύ, καθώς την πρώτη πεντηκονταετία της ελληνικής αναξαρτησίας η ελληνική αλυτρωτική πολιτική συνάντησε μεγάλη αντίδραση από την θαλασσοκράτηρα Αγγλία, που υποστήριζε την εδαφική ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και αυτό γιατί οι Άγγλοι θεωρούσαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως ασφαλιστική δικλίδα που θα συνέβαινε στην αποτροπή της καθόδου της Ρωσίας στη Μεσόγειο. Μια κάθοδος που, αν ποτέ συνέβαινε, απειλούσε να διακόψει τη γραμμή επικοινωνιών της Αγγλίας με την Αυτοκρατορία της στις Ινδίες. Το δυσμενές αυτό πλαίσιο ανατράπηκε με τον Ρωσοτουρκικό Πόλεμο του 1877-1878. Την απομάκρυνση των δυτικών μεγάλων δυνάμεων από το σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την παραεπόμενη ανεξαρτητοποίηση και άλλων πέραν της Ελλάδας βαλκανικών κρατών. Έχοντας υπόψη το αξιόλογο των στρατευμάτων του νεοσύστατων βαλκανικών χωρών και τα ασθενή στρατηγικό νέα σύνορα της Τουρκίας στα Βαλκάνια, οι κυβερνήσεις Τρικούπη συνέλαβαν ένα απλό όσο και εύστοχο σχέδιο που ενέπνευσε την ελληνική στρατηγική μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους. Το σχέδιο αυτό, σε γενικές γραμμές, προέβλεπε την ανάπτυξη ικανού πολεμικού στόλου που θα διέκαπτε τις τουρκικές θαλάσσιες επικοινωνίες, ενώ ταυτόχρονα θα κάλυπτε και θα επιτάχυνε την ολοκλήρωση της ελληνικής επιστράτευσης. Με την επίτευξη των δύο αυτών στόχων, η κυβέρνηση Τρικούπη ανέμενε ότι σε ενδεχόμενο ελληνικό πόλεμο, ο αρχικά υπέρτερος αριθμητικά ελληνικός στρατός θα προήλαμπνε στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, και ότι θα μπορούσε να αντισταθεί αποτελεσματικά στις τουρκικές αντεπιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν αυτό συνέβαινε, η πιθανότητα σερβοβουλγαρικής επίθεσης έναντι της Τουρκίας θα καθίστατο πιθανότατη και η προοπτική ήττας της Τουρκίας βεβαίως. Για την εφαρμογή του ναυτικού σκέλους αυτής της στρατηγικής, ο ελληνικός ναύσταθμος μεταφέρθηκε από το Μπόρο στη Σαλαμίνα το 1878 και μετακλήθηκε στην Ελλάδα Γαλλική Ναυτική Αποστολή, το αναμορφωτικό έργο της οποίας υπήρξε γενικής αποδοχής. Επιπλέον, ο ελληνικός στόλος ενισχύθηκε αρχικά με πληθώρα ελαφρών μονάδων, καθώς ελήφθη η αυξανόμενη αποτελεσματικότητα της τορπίλης, η στασιμότητα των πυροβολικών τεχνικών και η προτίμηση του βασιλέως Γεωργίου στις ελαφρές μονάδες. Οι ελαφρές μονάδες που αγοράστηκαν τότε ήταν το τορπιλοβόλο Κανάρης, το περίφημο καταδρομικό Μιαούλης, οι ατμοβαρίδες Αμβραγία και Άκτιον, τρεις κανονιοφόροι, τέσσερις ατμομοιοδρόμονες, τρεις ατμοημιολίες και ένα υποβρύχιο. Από τα μέσα όμως δεκαετίας του 1880 και μετά, η ανάπτυξη ταχύτερων τεχνικών πυροβολικής, η εισαγωγή των ταχυβόλων μετρίου διαμετρήματος και των αντιτορπιλικών έδωσαν νέα ζωή στο θωρυκτό. Οπότε και προκρίθηκε η προμήθεια θωρυκτών μονάδων και συγκεκριμένα τριών θωρυκτών τρίτης τάξεως, των Ήδρας, Πέτσες και Ψαρά. Η ήττα του ελληνικού στρατού ξηρά στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και η αδυναμία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού να αποσοβήσει την ατυχή έκβασή του, παρά το γεγονός ότι κυριάρχησε τις θαλάσσεις έναντι του αντιπάλου του, έδωσε τροφή σε μακρές συζητήσεις σχετικά με τη βαρύτητα της ναυτικής προπαρασκευής στο ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής αρνητικής προετοιμασίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Το προηγούμενο του 1897 και οι ανάλογες περιπτώσεις του γαλλικού ναυτικού κατά το Γαλλοπρωσικό πόλεμο του 1870 και του Οθωμανικού ναυτικού κατά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1877-1878 όθησαν πολλούς να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της ενίσχυσης του ελληνικού στρατού ξηράς σε βάρος της ανάπτυξης του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Η επιχειρηματολογία αυτή ενισχύθηκε και από τους ασφικτικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν στη χώρα μας από την εγκατάσταση διεθνούς οικονομικού ελέγχου στην Αθήνα το 1898. Παρά όμως τη φαινομενική πιστικότητα της θέσης αυτής, η αναγκαιότητα της έγκαιρης διεκπεραίωσης της ελληνικής επιστράτευσης και τον αφεντηρισμό της χώρας από θαλάσσεις σε καιρό πολέμου με την Τουρκία, τη μόνη χώρα με την οποία συνόρευε το ελληνικό βασίλειο από ξηράς, ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη της ενίσχυσης του ελληνικού πολεμικού ναυτικού.
Ένα συναφέ ζήτημα που απασχόλησε έντονα τη χώρα μα τη δεκαετία του 1900 ήταν η δομή δυνάμεω του ελληνικού στόλου. Στην Ελλάδα, όπω και σε άλλε ναυτικέ δυνάμει, η κοινή γνώμη ήταν διαιρεμένη σε οπαδού είτε των ελαφρών είτε των βαρέων ναυτικών μονάδων. Η ναυτική ορθοδοξία τη εποχή που πρόκρινε την αποφασιστική ναυμαχία μεταξύ των ρηκτών, κυρίω μονάδων, και η γεωστρατηγική ιδιαιτερότητα τη ελληνική περίπτωση. Συνέκλειναν στο συμπέρασμα ότι το θωρικτό διατηρούσε την αξιοπιστία του σε ελληνικές θάλασσες παρά την αδιαφυσβήτητη τεχνική και τακτική πρόοδο στη χρήση της τορπίλης. Στο ίδιο συμπέρασμα συνέκλειναν και το ιστορικό προηγούμενο της επιτυχούς χρήσης παροχημένων ναυτικών όπλων, βλέπε πυρπολικών, κατά τον αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας, αλλά και οι μέτριες επιδόσεις των Τούρκων σε τορπιλικές επιχειρήσεις την προηγούμενη 25ετία. Η γόνιμη στρατηγικά συζήτηση για την ελληνική ναυτική ισχύ κατά τη δεκαετία του 1900 δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη δυναμική έργα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη δεκαετία αυτή ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Γεώργιος Θεοτόκης, ο άνθρωπος που ως Υπουργός Ναυτικών των κυβερνήσεων Τρικούπη είχε συμβάλει σημαντικά στην ισχυροποίηση του ελληνικού ναυτικού προ-20ετίας, απέστευγε από ανάλογες κινήσεις από φόβο μήπως διευκολύνουν τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας κατά το προηγούμενο της πτώχευσης του 1893 και προκαλέσουν την εμφάνιση λαϊκιστικής έξαρσης ανάλογης με αυτή που προηγήθηκε του Αττικούς Πολέμου του 1897. Πρώτου κινήματος στο Γουδί, το 15 Αύγουστο του 1909, η ίδρυση του Ταμείου Εθνικού Στόλου το 1900, η θέσπιση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού το 1907 και η παραγγελία 8 αντιτορπιλικών, 4 αγγλικών και 4 γερμανικών υπήρξαν οι μόνες θετικές εξελίξεις αναφορικά με την ενίσχυση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Η αντίστροφη μέτρηση για τους Βαλκανικούς πολέμους ξεκίνησε στη χώρα μας με μια ακόμη αποτυχημένη προσπάθεια για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, την επαύριο της προσάρτησης της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης από την Αυστρία και της ανακήρυξης της βουλγαρικής ανεξαρτησίας. Η σχετική ταπείνωση λειτουργήσε ως τριαλίδα για την πραγματοποίηση του κινήματος στο Γουδί. Η αποτυχία αυτή οφείλονταν στη στασιμότητα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στις αρχές του 20ου αιώνα και στην ένταση της τουρκικής ναυτικής πίεσης στη χώρα μας που βασίζονταν σε ένα εξυγχρονισμένο και ενισχυμένο τουρκικό ναυτικό. Πράγματι, η Τουρκία διδαχθήσε από την εμπειρία του πολέμου του 1897 όταν η κυριαρχία του ελληνικού στόλου στη θάλασσα δεν της επέτρεψε να αξιοποιήσει πλήρως τη χερσαία της νίκη, στράφηκε προς την ανάπτυξη θωρυκτού στόλου με τον εξυγχρονισμό παλαιών θωρυκτών της, την αγορά μεταχειρισμένων θωρυκτών των μεγάλων δυνάμεων που βρίσκονταν σε καλή κατάσταση και την παραγγελία dreadnought σε βρετανικά ναυπηγεία. Στο ίδιο διάστημα προέβη σε εκτεταμένες αγορές ελαφρών μονάδων, ενώ την επαύριο του κινήματος Νεοτούρκων το 1908 προσκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη Αγγλική Ναυτική Αποστολή, που για αρκετά χρόνια εργάστηκε για την οργανωτική, εκπαιδευτική και εξοπλιστική αναβάθμιση του τουρκικού ναυτικού. Ήταν λοιπόν επόμενο οι κινηματίες στο Γουδί να θέσουν ως προτεραιότητα την ανασύνταξη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και ειδικότερα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, που μεθοδεύτηκε νομοθετικά με την ψήφιση πλειάδα σχετικών αναμορφωτικών νόμων και οπλικά με την αγορά στην Ιταλία του υποβρυχίου Δελφίν, η παρουσία του οποίου έμελε να επηρεάσει αρνητικά το ηθικό των Τούρκων κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, μιας και δεν είχαν ακόμα κατανοήσει τον τρόπο αντιμετώπισης του νέου αυτού ναυτικού όπλου. Επίσης, αγοράστηκε από την Ιταλία το θωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιο Σαβέροφ, η ταχύτερη, ισχυρότερη και αρτιότερη θωρική μονάδα των Βαλκανικών Πολέμων. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του Αβέροφ παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εποχή τους. Είχε μήκος 140,5 μέτρα και πλάτος 21 μέτρα, το εκτοπισμά του ανερχόταν σε 10.118 τόνους και το πυροβολικό του αποτελούνταν από 4 πυροβόλα των 23,4 εκατοστών σε 2 δίδυμους πύργους κατά το διαμήκες από Πλώρης μέχρι Πλήνης και 8 πυροβόλα των 19 εκατοστών σε 4 δίδυμους πύργους, 2 σε κάθε πλευρά στο μέσο και 14 ταχυβόλα των 7,5 εκατοστών. Κάθε πύργος του ήταν ανεξάρτητος από τους άλλους, είχε δική τοποθήκη πυρομαχικών και μέσα ανέλκυσή των. Με τη διασπορά αυτή των πύργων επιτεύχθηκε επωφελής αμυντική και επιθετική διάταξη του πυροβολικού του Αβέροφ, καθώς μπορούσε να συγκεντρώσει 8 ταχυβόλα κατά πλευρά, ανά 4 από κάθε διαμέτρημα σε εκπαρατάξεως ναυμαχία. Το Αβέροφ διέθετε επίσης 2 υποβρύχιους πλευρικούς τορπιλοκτητικούς σωλήνες και έναν πρυμναίο. Την άμυνα του πλοίου αποτελούσε ζώνη χαλίβδινου θώρακα άριστης κατασκευής που εκτείνονταν σε όλο το μήκος του σκάφους από Πρόρας μέχρι Πρίμνης
Είχε πάχος 8 αγγλικών δακτύλων στο μέσο του, λεπτύνονταν κανονικά και αποκτούσε πάχος 3,5 αγγλικών δακτύλων στην πλώρη και την πρίμνη. Η ζώνη αυτή στο μέσο του πλοίου συνεχίζονταν από κεντρική και περίκλειστη θωράκιση που εκτείνονταν μέχρι το ανώτατο κατάστρωμά του και της οποίας το πάχος από 8 δάκτυλα ελαττώνονταν κανονικά μέχρι το ανωτάτου σημείου της 6,5 δάκτυλα. Η κεντρική αυτή θωράκιση αποτελούσε το οχυρό του πλοίου, στο οποίο κατέφευγε το πλήρωμά του κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας και το οποίο περιέκλειε κάθε ουσιώδες κινητήριο ή μαχητικό μέσο του πλοίου. Εξαιτίας της άρτιας αμυντικής διάταξης του Αβέρονθ, δεν υπέστη το πλήρωμά του μεγάλες ανθρώπινες απώλειες στις ναυμαχίες της Έλλης και της Λίμνου κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Ο τύπος του Αβέρονθ υπήρξε ένα αμφίβολο ενδιαφέρον και μάλλον υπερήχε των αντίπαλων τουρκικών θωρηκτών. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι το πλοίο αυτό δεν ήταν αρκετά ισχυρό για ναυμαχία εκ παρατάξεως. Η θωράκισή του ήταν ανάλογη προς τον οπλισμό του. Η μεγάλη του δε ταχύτητα, 23 μίλια την ώρα, συνετέλεσε στην ασθενέστερη θωράκισή του. Αν δηλαδή επρόκειτο να έχει απέναντί του πυροβόλα των 30 ή των 36 εκατοστών που έφεραν τα τρένα της εποχής, θα ήταν δυνατό να διατηρηθεί εύκολα ο θώρακας του Αβέρονθ ακόμα και από μεγάλες αποστάσεις, κατά τις οποίες τα πυροβόλα του δεν θα μπορούσαν να πλήξουν Dreadnought ή κι αν ακόμα τα έπληταν, η βολή τους δεν θα ήταν δραστική. Παρόμοιο πρόβλημα αντιμετώπισε το Αβέρονθ και από το κύριο πυροβολικό των πρώην γερμανικών τουρκικών θωρηκτών Μπαρμπαρός και Τουργούτ. Είναι γεγονός ότι κατά την έναρξη της ναυμαχίας της Έλλης έγιναν επιτυχής προσπάθεια από τα τουρκικά θωρηκτά αξιοποίησης του μεγαλύτερου βενινικού του κυρίου οπλισμού των. Το πώς αντιμετώπισε η ελληνική ναυαρχίδα την τουρκική πρόκληση στην ναυμαχία αυτή είναι γνωστό. Δεν είναι όμως εξίσου γνωστό ότι η αντιμετώπιση αυτή αποτελούσε μάλλον εφαρμογή της ναυτικής τακτικής που διδάσκονταν στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το ακαδημαϊκό έτος 1910-1911 από τον διακεκριμένο υποπλοίαρχο Πελοπίδα Τσουκαλά. Πιο συγκεκριμένα, ο Τσουκαλάς υποστήριζε στο βιβλίο του ότι αν το Αβέρονθ ήθελε οπωσδήποτε να ναυμαχήσει, λόγια του Τσουκαλά ακολουθούν, θα πρέπει να πλησιάσει εις την απόσταση εισήν η βολή, η βολή του θα είναι αποτελεσματική κατά του θώρακος του τουρκικού. Θα εισέλθει δε, δηλαδή εις την επικίνδυνον δι' αυτόν ακτίνα του αντιπάλου πριν ή το τουρκικόν εισέλθει εις την επικίνδυνον ακτίνα του Αβέρονθ. Η μεγάλη επομένως απόσταση είναι η μειονεκτική δια τον Αβέρονθ και πρέπει όσο το δυνατόν ταχύτερο να την ελαττώσει. Οσονδήποτε παράδοξος και αν φαίνεται ο τρόπος ούτως είναι ο μόνος παρουσιάζον πιθανότητας επιτυχίας, διότι είναι ο μόνος επιτρέπον την πλεονεκτική χρησιμοποίηση του καλυτέρου του πυροβολικού. Όπως συχνότατα συμβαίνει στον πόλεμο, συνεχίζει ο Τσουκαλάς, η θαραλέα αυτή λύση είναι και η φρονιμοτέρα, διότι η ένταση του πυρός είναι πραγματική προστασία. Δια ταύτης πάβει το εχθρικό πυρ, ενώ ο θώραξ εν μέρη μόνον μας προφυλάσσει, αφού δεν είναι δυνατόν να υπάρχει παντού. Προφανώς, η υπεροχή του πυροβολικού του Αβέρονθ δεν θα θέσει στιγμιαίως εκτός μάχης τα πυροβόλα του τουρκικού. Από σχετικά όμως μικράς αποστάσεως, τα πλήστα των πλημάτων του θα είναι επιτυχή και θα παραγάγουν το αποτέλεσμα δρακός άμμου ή δέχεται ίση στο πρόσωπο. Οι Τούρκοι σκοπευτέ θα εκθαμποθώσει και η βολή των θα γίνει αβεβαία, πριν οι προφθάσουν να αναλάβουν την ψυχραιμία των. Το πυρ θα έχει επιτελέσει το έργο του. Ούτω η υπεροχή του πυρός θα γίνεται έτη μάλλον και μάλλον καταφανής, δια να επιφέρει την ολοτελή διακοπή του εχθρικού πυρός. Δια την ειδική περίπτωση του Αβέρονθ υπάρχει ίσως επιπλέον σοβαρός λόγος εκλογής μικρών αποστάσεων. Ο οπλισμός του δια πυροβόλων των 19 εκατοστών άτινα μόνον από μικράς αποστάσεως δύναται να έχωσει αποτελεσματική βολή κατά πλοίου ισχυρός τεθωρακισμένου. Ολοκληρώνοντας την επιχειρηματολογία του υπέρ μιας εξαιρετικά επιθετικής χρήσης του πυροβολικού του Αβέρονθ, ο Τσουκαλάς προέτρεψε εμφαντικά τον μέλλοντα ηγέτη του ελληνικού ναυτικού με τα ακόλουθα λόγια. Ας σημειώσουμε επίσης ότι η εμφάνιση ναυτικής τεινάς προσωπικότητας εσημειώθη πάντοτε από τις μικρότερες των αποστάσεων. Ο λόγος είναι απλούς. Ο επιθυμό να κερδίσει ρίψο κινδυνεύει. Πιθανότατα επηρεασμένος από την επιχειρηματολογία του Τσουκαλά, ο Κουντουριώτης, που είχε άλλωστε διατελέσει διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων λίγους μόλις μήνες πριν την έκδοση του εγχειριδίου του Τσουκαλά, την ακολούθησε πιστά στην ναυμαχία της Έλλης, αποσπώντας το Αβέρονθ από τον υπόλοιπο ελληνικό στόλο και καταδιώκοντας μόνος του τον αντίπαλο από εξαιρετικά μικρές αποστάσεις μέχρι τον επανάπλου του τελευταίου στο ασφαλές ορμητήριο του Ναγαρά πίσω από τα στενά.
Εξαιρετικά ρυψοκίνδυνος χαρακτήρας της καταδίωξης του στόλου από τον Αβέροφ στην αμαχή αυτή και η σχετική αντίδραση που γεννήθηκε στην Αθήνα οδήγησε τον Κουντουριώτη στο να χειρίσει συντηρητικό τον Αβέροφ στην αμαχία της Λίμνου, τηρώντας μεγάλες σχετικά αποστάσεις από τον αντίπαλο. Και στη δεύτερη ναυμαχία, η ελληνική ναυαρχίδα εξανάγκασε τον τουρκικό στόλο να υποχωρήσει με μεγάλες ζημιές, εκτελώντας με άνδρους εκατέρωθεν της τουρκικής γραμμής, ούτως ώστε οι πύργοι και των δύο πλευρών του να έχουν τομέα βολής. Η έκταση όμως των ζημιών που προκάλεσε στον αντίπαλο, στην ναυμαχία της Λίμνου, δεν πήρε ολοκληρωτικές διαστάσεις, λόγω της μειωμένης διατηρητικής ικανότητας των βλημάτων του, απόρρια της μεγάλης απόστασης που χώριζε το πλοίο από τα αντίπαλα τουρκικά σκάφη. Η σύντομη προσπάθεια που όπως είδαμε καταβλήθηκε από το κίνημα στο Γουδί με την αγορά του Δελφίνος, του Αβέροφ και των νομοθετικών μέτρων που μόλις αναφέραμε, κορυφώθηκε τη διετία που πριν την έναρξη του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, όταν πρωθυπουργός Ελλάδας διατέλεσε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο κριτικός πολιτικός που ανέλαβε και το Υπουργείο Ναυτικών έως την άνοιξη του 1912 φιλοδοξούσε, μεταξύ άλλων, να νοικοκυρεύσει τα δημόσια οικονομικά και να καταστήσει ικανό το ελληνικό πολεμικό ναυτικό να αναλάβει άμεση επιθετική απελευθερωτική ενέργεια κατά της Τουρκίας. Αφορμώντας από αυτές τις παραδοχές, επεδίωξε την αναδιοργάνωση του πολεμικού ναυτικού με βάση το επιτυχημένο και αξιόπιστο σκανδιναβικό μοντέλο και ανέθεσε την πραγματοποίηση αυτού σε αγγλική ναυτική αποστολή, που προσκάλεσε στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 1910, αμέσως μετά την εκλογή του στην Πρωθυπουργία της χώρας. Η δομή δυνάμεως του ελληνικού ναυτικού που διαμορφώθηκε τότε αντανακλούσε την πείρα της προηγηθήσας δεκαετίας και την τάση του τόσο του Πρωθυπουργού της χώρας και του αρχηγού της προσκληθήσας αγγλικής ναυτικής αποστολής υπό Ναυάρχου Ντάφνερ για εξοικονόμηση πόρων και για ένταξη στον ελληνικό στόλο ελαφρών κυρίως μονάδων. Οι ελληνικές ναυτικές παραγγελίες που τελικά δόθηκαν το 1912 αποτέλεσαν πεδίο ανταγωνισμού, έντονο ανταγωνισμού μεταξύ ικανού αριθμού ναυπηγικών βιομηχανιών από τις μεγάλες δυνάμεις. Η επικράτηση των γερμανικών προσφορών για το θορυκτό καταδρομικό, τα αντιτορπιλικά και τα τορπιλοβόλα που παραγγέλθηκαν τη χρονιά εκείνη από την Ελλάδα βασίστηκε στη χαμηλή τους τιμή, τη θρυλούμενη αξιοπιστία τους και το ετοιμοπαράδοτό τους. Οφείλονταν όμως και στην τάση του Ελευθεριού Βενιζέλου να ισορροπεί πολιτικά μεταξύ των αντίπαλων ευρωπαϊκών συνασπισμών. Κάτι το εύλογο τόσο για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα όσο για την εσωτερική ελληνική πολιτική σκηνή. Στην Ελλάδα τελικά κατάπλευσαν, άμα τη ενάρξη του πρώτου Βαλκανικού πολέμου, έξαντι τορπιλικά και το υποβρύχιο Δελφίν. Η προσθήκη τόσων μονάδων την τελευταία στιγμή οδήγησε σε μεγάλες κλίμακες αλλαγές στα πληρώματα των περισσότερων ελληνικών θορυκτών. Κάτι που σπάνια αποτελεί καλό ιονό για την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων. Παρά την προσθήκη τους πάντως και το πλεονέκτημα της κατοχής του θωρακισμένου καταδρομικού Γεώργιος Αβέροφ, η τουρκική ανωτερότητα σε πληττική ισχύ και ταχύτητα ήταν προφανής, σύμφωνα με τους δύο πίνακες που ακολουθούν. Σε ναυμαχία μεταξύ των θωρυκτών μοιρών των δύο στόλων, στην οποία οι δύο μοίρες θα τηρούσαν γραμμή παραγωγής, θα εμφάνισαν τις ακόλουθες κατά πλευρά ομοφροντίες. Η τουρκική αυτή ναυτική ανωτερότητα ενισχύονταν επίσης και από την ύπαρξη του προστατευμένου από τις οχυρώσεις των Δαρδανελίων τουρκικού ναυτικού ερμητηρίου του Ναγαρά. Ταχύτερος καθώς ήταν, ο τουρκικός στόλος μπορούσε να αποσυρθεί στα στενά προτού υποστεί σοβαρό πλήγμα από τους Έλληνες, σε περίπτωση που μια αναμέτρηση μαζί τους δεν εξελίσσονταν ευνοϊκά. Το θάρρος πάντως του Κουντουριώτη και η καλή απόδοση της πλειονότητας των αξιωματικών και των πληρωμάτων του ελληνικού στόλου επέτρεψε εν τέλει την απόλυτη κυριαρχία του ελληνικού ναυτικού στο Αιγαίο κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, δίνοντας έτσι σημαντική αριθμητική υπεροχή και κατά συνέπεια την νίκη στις χερσαίες δυνάμεις της Βαλκανικής Συμμαχίας. Στην τουρκική πλευρά η κατάσταση ήταν ακριβώς η αντίθετη. Ο Νουρίος Μανμπέι αφηγείται στα απομνημονέματά του πώς αυτός και οι σύντροφοί του συνέταξαν τις διαθήκες του στο Μουσουριέ την παραμονή της πρώτης τους ναυμαχίας με τον ελληνικό στόλο. Ο φόβος των Τούρκων για τους Έλληνες αντιπάλους τους ήταν αναμενόμενος, μιας και οι διοικητές των τουρκικών ναυτικών μονάδων δεν είχαν επιλεγεί για την ναυτική τους δυνότητα, αλλά για το γεγονός ότι θεωρούνταν απίθανο να υπονομεύσουν το νεοτουρκικό καθεστώς που πρόσφατα τους είχε αναδείξει. Τα Οθωμανικά σκάφη δεν στερούνταν μόνο ικανών γυναιτών. Τα πυρομαχικά τους ήταν πιθανότατα ελαττωματικά, με αποτέλεσμα όποιο τουρκικό βλήμα πετύχαινε ελληνικό σκάφος να του προξενεί σχετικά μικρή ζημιά.
Την επαύριο των Βαλκανικών πολέμων, ο τουρκικός αναθεωρητισμός επέβαλε στην Ελλάδα την αγορά δύο αμερικανικών προτρέντων, του Κιλκής και του Λίμνος, ενός ευδρόμου καταδρομικού, της Έλλης, και την παραγγελία δύο dreadnought και πολλών άλλων μονάδων, που τελικά όμως δεν παραδόθηκαν στον ελληνικό στόλο λόγω της έκρηξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της επιθυμίας των Ελλήνων ηθινότων να αξιοποιήσουν την εμπειρία του πολέμου πριν αγοράσουν νέο ναυτικό. Παρά όμως τον εθνικό διχασμό που ακολούθησε και την κατάληψη του ελληνικού ναυστάθμου και στόλου από τους Γάλλους τα 1916-1917, ο στόχος της απελευθέρωσης του συνόλου των Ελλήνων πλησίασε στην επίτευξή του. Οι σημαντικές υπηρεσίες που προσέφερε στους συμμάχους η χρήση ελληνικών λιμένων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η άριστη επίδοση των ελληνικών ελαφρών μονάδων στη συνοδεία νεοπομπών, προϊόν ως ένα βαθμό της οργανωτικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας διαδοχικών αγγλικών ναυτικών αποστολών στο ελληνικό ναυτικό, συνέβαλε αποφασιστικά στην απόδοση της Θράκης και της Ιωνίας στην Ελλάδα με τη συνθήκη των Σευρών. Και αν εν τέλει οι λόγοι πολιτική και ισορροπίας δυνάμεων ακύρωσαν την εθνική αυτή επιτυχία, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό πολλά προσέφερε κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας με το να αναφοδιάσει τον ελληνικό στρατό και να αστυνομεύει τα τουρκικά παράλια. Συνοψίζοντας, η ελληνική ναυτική ισχύς αναπτύχθηκε βασισμένη σε θωρικτές μονάδες κατά τις δεκαετίες του 1880 και του 1910, μια δομή δυνάμεως που υπήρξε αποτελεσματική τόσο κατά τον πόλεμο του 1897, όταν ο αντίπαλος στόλος δεν τόλμησε να πιέψει τα Δαρδανέλια, όσο και κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, όταν το ελληνικό ναυτικό κυριάρχησε και πάλι του Αιγαίου. Οι ελληνικές ελαφρές μονάδες που αγοράστηκαν την ίδια περίοδο υπήρξαν εξίσου χρήσιμες, κυρίως δε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην υπηρεσία των συμμαχικών νεοπομπών. Η Ελλάδα, αποτελεσματική κατά θάλασσα και με εγνωσμένη συμμαχική προσφορά, απελευθέρωσε μεγάλο τμήμα του υπόδουλου ελληνισμού στους πολέμους αυτούς και κατέστη σημαίνων περιφερειακός παράγοντας. Έχασε βέβαια στη Μικρά Ασία, δεν κατέρευσε όμως λόγω της κυριαρχίας της στη θάλασσα, που για μια ακόμη φορά υπήρξε απόλυτη και σωτήρια. Σας ευχαριστώ.